Καλησπέρα συναδελφοί και συναγωνιστές. Νομίζω τα γενικά γύρω από την κρίση της υγείας, στην κρίση αυτή της πανδημίας, καλύφθηκαν πολύ καλά και από το Γενικό Γραμματέα για τους προηγούμενους ομιλητές, οπότε εγώ θα σας μεταφέρω πιο πολύ την εμπειρία που είχαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Όπως όλες οι μονάδες υγείας και πρόνοια στη μεταμνημονιακή εποχή, βρεθήκαμε με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και σε εξοπλισμό. Και οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί δεν μπορούν να κρύψουν τις ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για την εγκληματική πολιτική της υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος υγείας. Κυρίως όμως δεν μπορούν να κρύψουν ότι για να εξοικονομηθούν υποδομές και προσωπικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προχώρησε σε αναστολή των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, των διαγνωστικών εξετάσεων, των χειρουργείων και έτσι χιλιάδες ασθενείς εκτέθηκαν σε κίνδυνο, κυρίως αυτοί που είχαν προχρόνιες παθήσεις και αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας τους σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν θα μάθουμε ποτέ το πραγματικό κόστος υγείας πέρα από τους ασθενείς που νόσησαν με κορονοϊό. Η εικόνα στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού ήταν η ίδια με τα υπόλοιπα νοσοκομεία πάνω κάτω. Κύρια έλλειψη είναι αυτή των υγειονομικών, γιατί κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι γιατροί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι και λοιπό προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει σε όλο και μεγαλύτερο φόρτο δουλειάς. Περισσότεροι ασθενείς αναζητούν υπηρεσίες υγείας στο νοσοκομείο μας, όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, και ενώ οι πρωτοβάθμιες δομές έχουν απαξιωθεί και το κόστος της υγείας είναι όλο και μεγαλύτερο, έτσι βλέπουμε και εμείς περισσότερους ασθενείς. Το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού βιώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, αδυνατεί να λάβει τα προβλεπόμενα ρεπό, ενώ οι μισθοί έχουν πετσοκοπεί και ο μέσος όρος ηλικίας όλων των εργαζομένων αυξάνεται συνέχεια. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, σε οργανικές θέσεις, ακόμα και με τα προγράμματα, με τα οργανογράμματα που είναι αναχρονιστικά και ανεπαρκή, φτάνουν το 41% για τον νοσηλευτικό κλάδο, 41% για τον ιατρικό κλάδο, 45% για το διοικητικό, 48% για τον τεχνικό και 40% για τον παραϊατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό. Οι ελλείψεις δύσκολα κρύβονται, ακόμα και με το προσωπικό που εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας και προσπαθεί μέρος αυτών των ελλείψεων να καλύψει, όπως η επικουρική, ο ΑΕΔ, η ΔΟΧ κτλ. Και ένα προσωπικό που συνεχώς προσπαθούν να ανακυκλώσουν, ζει σε μόνιμο καθεστώς ομοιρίας και παρά τα συνεχή χρόνια προσφοράς που έχει στο νοσοκομείο μας. Μέσα στην πανδημία, έμπειροι συνάδελφοι αποσπάστηκαν και πήγανε σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής, γιατί ο Ερυθρός, για να το πούμε, θεωρήθηκε νοσοκομείο δεύτερης γραμμής, παρά το γεγονός ότι είχε δύο πτέρυγες, οι οποίες δόθηκαν αποκλειστικά στον κορονοϊό και κλείστηκαν από το υπόλοιπο νοσοκομείο, και επίσης υπήρχαν κρεβάτια και μονάδα νεφρού, τα οποία προοριζόταν για τέτοιους ασθενείς. Φύγανε λοιπόν έμπειροι συνάδελφοι για να στελεχώσουν άλλα νοσοκομεία και στη θέση τους ήρθαν πιο άπειροι ή και νέοι συνάδελφοι με ολιγόμενες συμβάσεις. Φτάσαμε δηλαδή στη ΜΕΘ να έχουμε τριμηνίτες, πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι τουλάχιστον αστείο. Μέχρι να έρθουν δεν ξέρανε καν τι έπρεπε να κάνουν. Λοιπόν, επίσης έγιναν απολύσεις. Απολύσεις σε προσωπικό που είχε ελαστικές σχέσεις εργασίας στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στην εστίαση, ώστε να συνεχιστεί η ανακύκλωση του προσωπικού, και συνάδελφοι οι οποίοι πολέμησαν την περίοδο του κορονοϊού, στη μέση της κρίσης βρέθηκαν χωρίς δουλειά και στο δρόμο. Οι ελλείψεις σε χώρους, εξοπλισμό και αναλώσιμα σε αυτή την πανδημία έγιναν ακόμα εμφανέστερες. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, οι ταξικές δυνάμεις συνέβαλαν ώστε η κόπωση και η αγανάκτηση των εργαζομένων να εξελιχθεί σε μαζικότερες κινητοποιήσεις, τις μαζικότερες που είχε ο Ερυθρός τα τελευταία χρόνια, ακόμα και με τις προφυλάξεις που υπήρχαν κατά την πανδημία, και όχι σε παρέτηση. Με όπλο την εκστρατεία του ΚΚΕ και με σύνθημα «Μένουμε δυνατοί για να μην πληρώσουμε πάλι εμείς την κρίση τους», συμμετείχαμε σε όλα τα αγωνιστικά ορόσημα του κλάδου των υγειονομικών και επιπλέον έγιναν κινητοποίησεις μέσα στο ίδιο νοσοκομείο, βασικά για τις ελλείψεις του προσωπικού και για να αποτραπούνε οι απολύσεις και των ελαστικά εργαζόμενων. Αναβαθμίσαμε την παρέμβαση στο σωματείο, ώστε να προβεί σε πιο διεκδικητικά
συνθήματα και αλλάξαμε μία τακτική η οποία περιοριζόταν στη μικροπολιτική και έτσι έγινε κτήμα όλων των εργαζομένων. Τα συνθήματα του ταξικού κινήματος, όπως για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επίγουσες διαδικασίες, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, επέκταση του ανθυγιεινού και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όσων έχουν αντίστοιχες συνθήκες δουλειάς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που έχουν πετσοκοπεί τον τελευταίο καιρό, ενώ ζητάμε και πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημοσίων μονάδων υγείας. Παράλληλα, βέβαια, φάνηκαν και οι αδυναμίες μας να πείσουμε ένα μεγάλο μέρος των υγειονομικών. Έτσι, είδαμε να ανεβαίνει, αλλά όχι εκεί που θα θέλαμε, η συμμετοχή στους απεργιακούς αγώνες. Πράγμα έτσι κι αλλιώς όμως δύσκολο, με τις συνθήκες που εργάζονται οι συνάδελφοι μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και με το προσωπικό να είναι συνέχεια στα όρια του προσωπικού ασφαλείας. Η παράταξή μας, η αγωνιστική συσπήρωση που βρίσκεται στο ΠΑΜΕ, θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστά σε κάθε διεκδικητικό αγώνα που αφορά τις συνθήκες δουλειάς στο νοσοκομείο μας και τις μόνιμες διεκδικήσεις του υγειονομικού κλάδου και ενισχύεται από το πρόγραμμα δράσης του ΠΑΜΕ και από τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ, τελευταία πολύ σημαντική αυτή και για τα βαρέα ανθυγιεινά στη Βουλή, και θα βρίσκεται κοντά και στο κίνημα με γνώμονα πάντα τις λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ.